Επιστροφή στην ροή του Δελτίου. Πάμε τώρα στην πολιτική και όχι μόνο ατζέντα, την οποία θα σχολιάσουμε με την πρώην Υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, που βρέθηκε στην πόλη της Λαμίας σε μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο, αλλά και για το προοδευτικό μέτωπο. Θα μας τα εξηγήσετε όλα αυτά. Αλλά έχω σκοπό να σας κάνω δύο-τρεις γενικές ερωτήσεις πριν δούμε την ουσία της παρουσίας σας σήμερα. Και επειδή ήδη βαδίζουμε στο τετράμινο διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θέλω ένα πρώτο σχόλιο, γιατί πολλοί είπαν τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, αλλά και όσα είχε υποσχεθεί έφεραν λογικά την ήττα στις εκλογές. Θέλω να κάνω μια αναδρομή λίγο και δημοσκοπικά δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει καλά, τουλάχιστον στο οικονομικό σκέλος. Σας ακούω. Εντάξει, δημοσκοπικά ξέρετε πάντα, ιστορικό είναι αυτό, όταν υπάρχουν εθνικές εκλογές, το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή τους πρώτους μήνες, υπάρχει συνήθως μια περίοδος χάριτος. Και άμα το δείτε και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, ο κόσμος τίνει να επιβεβαιώνει καταρχήν ή τέλος πάντων να κρατάει μια στάση αναμονής για την ψήφο, αναφορικά με την ψήφο που έδωσε στις εθνικές εκλογές. Άρα δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να βγάλει πραγματικά πολιτικά συμπεράσματα από το ότι δεν έχει δοκιμάσει μέσα σε 4 μήνες δημοσκοπικά ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, αυτό το χρονικό διάστημα ήταν πάρα πολύ καθαρό κατά την άποψή μου για το τι σχέδιο εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ένα κυβερνητικό σχέδιο που θα έλεγα ότι είναι απόλυτου ελέγχου σε κάθε πλευρά, με αυταρχικό τρόπο σε κάθε πλευρά της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Ήταν δηλαδή στην αρχή και στους θεσμούς και στο κράτος ένας απόλυτος έλεγχος. Θυμίζω και το σχετικό νόμο για το επιτελικό κράτος που στην πραγματικότητα πέρασε στρατιές μετακλητών στον κύριο Μητσοτάκη και οργάνωσε όλη τη δημόσια διοίκηση με απόλυτη αναφορά στο πρόσωπό του, τον διοικητή, τον επικεφαλής της ΕΕΠ που άλλαξε το νόμο η Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει να διορίσει το πρόσωπο που ήθελε, την ΕΡΤ που άλλαξε επίσης τη διοίκηση προκειμένου να βάλει αυτόν ο οποίος ήταν πριν επικεφαλής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Εν συνεχεία περάσαμε σε έναν αναπτυξιακό λεγόμενο νόμο, ο οποίος είχε φωτογραφικές διατάξεις που ενίσχυαν πολύ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Όταν λέω πολύ συγκεκριμένα, εννοώ 2, όχι πολύ περισσότερα. Ναι. Και μία πάρα πολύ μεγάλη επίθεση στα εργασιακά. Με την απόλυτη αποδιάρθρωση του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων που ο κόσμος κέρδισε με την έξοδο από τα μνημόνια κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις εργασιακές που είχαμε περάσει το προηγούμενο διάστημα. Άρα νομίζω ότι αυτοί οι 4 μήνες δίνουν ένα πολύ σαφές στίγμα για μια κυβέρνηση η οποία έχει αυταρχικό προφίλ και παρεμβάσεις απόλυτου ελέγχου σε κάθε πλευρά της δημόσιας διοίκησης και του κράτους και των θεσμών. Θα επιστρέψω σε κάποια επιμέρους ζητήματα για να κλείσω λίγο τα γενικότερα. Όλοι λένε, ή περισσότεροι τουλάχιστον και δημοσιογραφικά, ότι το μέτρο σύγκρισης, γιατί διατελέστε και μέλος της κυβέρνησης, ήταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, κύριε Αυτσιόγλου. Αυτό που είχατε πει και αυτά που εφάρμοσε ο Πρωθυπουργός, αλλά και οι κυβερνητικές πολιτικές συνολικότερα. Είναι έτσι, ότι άλλα είπατε και άλλα κάνατε τελικά? Να σας πω. Οπότε θυμάστε, ήταν 2 διαφορετικές εκλογές στις αρχές του 2015, γιατί μιλάμε για τη δικιά μας περίοδο, με το Σεπτέμβριο του 2015. Έτσι. Το Σεπτέμβριο του 2015, σε μια στιγμή απόλυτης πολιτικής τιμιότητας, ο Αλέξης Τσίπρας ξαναπήγε στον ελληνικό λαό και είπε ότι εγώ διαπραγματεύτηκα, συγκρούστηκα, έφτασα την κατάσταση μέχρι εκεί που μπορούσα να τη φτάσω. Δεν μπορώ να οδηγήσω στην χρεοκοπία τη χώρα, να μην μπορώ να πληρώσω μισθούς και συντάξεις. Αυτή ήταν η συμφωνία που κατάφερα να φέρω. Με νομιμοποιείτε να την εφαρμόσω και να κάνω και ένα παράλληλο πρόγραμμα. Και ο κόσμος του είπε ναι. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει ζήτημα εξαπάτησης του κόσμου. Το αντίθετο, θα έλεγα ότι υπήρχε απόλυτη νομιμοποίηση. Σε ό,τι αφορά αυτά που κάναμε, νομίζω ότι στα κεντρικά, στις κεντρικές δεσμεύσεις, σταθήκαμε αξιόπιστοι. Δηλαδή, να τελειώσουμε με το μνημόνιο, να μπει η οικονομία της χώρας σε μια σωστή πορεία, να ρυθμιστεί το δημόσιο χρέος, να έχουμε εύρος στα ταμεία. Αφήσαμε, αν θυμάστε, τα ταμεία με ένα απόθεμα 35 δισεκατομμυρίων όταν τα είχαμε βρει απολύτως άδεια. Να μειώσουμε την ανεργία. Μειώσαμε την ανεργία κατά 10 μονάδες. Να πάρουμε μερικές κεντρικές πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η κατάσταση στην αγορά εργασίας υπέρ των εργαζομένων. Σε αυτές τις κορυφαίες δεσμεύσεις νομίζω σταθήκαμε αξιόπιστοι. Φυσικά υπάρχουν και επιμέρους πράγματα που ο κόσμος ήθελε παραπάνω, είχε πολύ περισσότερες ανάγκες. Μην ξεχνάτε ότι και εμείς μνημόνιο εφαρμόσαμε. Το μνημόνιο σημαίνει περιορισμό, σημαίνει πίεση, σημαίνει οικονομική πίεση των πολιτών.
Και ιδίως αν κανείς αυτό το σκεφτεί, ότι οι πολίτες στη χώρα πιέζονταν οικονομικά για πολλά χρόνια, ήταν και οι ανοχές τους πολύ λιγότερες. Στρώσατε το πεδίο για τη Νέα Δημοκρατία, όπως λέτε, Υπουργέ. Από τη θέση που είστε, ο κ. Σταϊκούρας, που είναι και συντοπίτης μας, ο Υπουργός, είπε αν τα κάνατε όλα καλώς ή τα περισσότερα, γιατί δεν τα προχωρούσετε να τα εφαρμόσετε και να κερδίσετε και τις εκλογές. Ήταν το ερώτημα που μας έβαλε και εμάς. Το ρητορικό εδώ. Είναι μια πολύ απλοϊκή προσέγγιση αυτή. Το τι επηρεάζει το αποτέλεσμα εθνικών εκλογών, ξέρετε ότι είναι πολύ παραγωγικό. Από την πλευρά μου, μπορώ έτσι συνοπτικά και για την οικονομία της συζήτησης να πω ότι περισσότερο είναι ότι οι ανάγκες των πολιτών, μάλλον ή από ό,τι φαίνεται, δεν καλύφθηκαν, όχι τουλάχιστον εξ ολοκλήρου, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κόσμος με την ψήφο του δίνει την δυσαρέσκειά του στο κυβερνών κόμμα. Δεν δείχνει τη δυσαρέσκειά του στην αντιπολίτευση όταν ψηφίζει. Άρα προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ εισέπραξε και την μακρόχρονη καταπίεση την οικονομική που υπέστησαν οι πολίτες, αλλά και ενδεχομένως τις μεγαλύτερες προσδοκίες που είχε, θα έλεγα κυρίως στο επίπεδο της βελτίωσης της καθημερινότητάς του. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έγιναν πάρα πολύ σημαντικά βήματα μπροστά. Πάω λίγο στο πεδίο το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά, το ασφαλιστικό. Εσείς έχετε πει κατά καιρούς ότι κάνατε σημαντικά βήματα. Η Νέα Δημοκρατία τα αμφισβήτησε. Ήρθε ο κύριος Βρούτσης και είπε ότι αλλάζουμε και την απονομή συντάξεων, θα πηγαίνουν γρηγορότερα. Αλλάζουμε διαδικασίες που ήταν στρεβλές, ουσιαστικά φωτογραφίζοντας ποιον, σε εσάς. Όχι εσάς προσωπικά, μιλώ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε. Ρωτήστε τον αν θα έχετε μια ευκαιρία τον κύριο Βρούτση από τότε που είναι υπουργός. 4 μήνες πόσες συντάξεις έχει βγάλει. Ρωτήστε τον. Γιατί το επικοινωνιακό είναι ένα πολύ εύκολο παιχνιδάκι να το κάνει κανείς όταν δεν θέλει να δουλέψει. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Ο κύριος Βρούτσης όσο καιρό είναι υπουργός, με όλες αυτά τα επικοινωνιακά σοου που κάνει μέρα παραμέρα και ανακαλύπτει αδιανόητες καταστάσεις που άφησε πίσω η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ψευδής. Ο ίδιος, σε αυτό το τετράμινο που μιλάει για τις εκκρεμείς συντάξεις, δεν έχει βγάλει ούτε το 30% των συντάξεων που βγάλαμε όσο ήμασταν εμείς. Το αντίστοιχο τετράμινο πέρσι. Άρα, ας προσέχουμε λίγο τι λέμε και ας καθίσει να κάνει καμιά δουλειά όσο είναι υπουργός, αντί να κάνει επικοινωνιακά σοου. Για τα εργασιακά, συνολικότερα. Για τα εργασιακά, έχουμε μια πολιτική συντριπτική για τους εργαζόμενους. Ήδη θυμάστε ότι με το που ξεκίνησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε υποβάθμιση του σώματος επιθεώρησης εργασίας από την πρώτη μέρα. Εν συνεχεία, με 2 κατάπτυστες τροπολογίες στη Βουλή, εν κρυπτό, κατήργησε και το νόμο που είχαμε φτιάξει για το να αιτιολογούνται οι απολύσεις. Ένα αυτονόητο δικαίωμα που θα έπρεπε να έχουν οι εργαζόμενοι και που ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Κατήργησε νόμο που είχαμε επίσης φτιάξει για να προστατεύονται οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες, που επίσης είναι ένα μαύρο πεδίο και θέλει προστασία εργαζόμενων στο πεδίο των εργολαβιών. Ήρθε να καταργήσει εν συνεχεία με τον αναπτυξιακό νόμο όλο το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων όπως έχει διαμορφωθεί, και δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια. Και ήδη βλέπετε ότι αυτό το χρονικό διάστημα των 4 μηνών έχουμε ρεκόρ και στις απολύσεις. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα αποδέχεται και ο ίδιος ο Υπουργός, και ρεκόρ στις απολύσεις έχουμε και ρεκόρ στη μερική απασχόληση. Άρα έχουμε μια πολύ σοβαρή οπισθοδρόμηση στα εργασιακά αυτή τη στιγμή και στο πεδίο της αγοράς εργασίας. Έχω την αίσθηση ότι και οι εργαζόμενοι σιγά σιγά συνειδητοποιούν ότι εδώ υφίστανται ένα πλήγμα, και επειδή είδαν πως είναι να κερδίζεις και πράγματα το προηγούμενο διάστημα, νομίζω βλέπετε και από τον τρόπο που αντιδρούν και τις κινητοποιήσεις τους ότι δεν θα το επιτρέψουν να πάει παρακάτω αυτό το σχέδιο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα για το ασφαλιστικό, εργασιακό ή συνταξιοδοτικό, αν θέλετε. Βλέπετε να είναι συνολικότερα όλο αυτό το μοντέλο βιώσιμο, έστω με τη μορφή που και εσείς δώσατε ή και αυτή που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία. Όλο το σύστημα. Ή θα λέμε για μια σύνταξη 300 που ακούμε 400 ευρώ και να λέμε ευχαριστώ, και ο άλλος που είναι στην ηλικία μου να λέει ότι δεν πρόκειται να πάρω σύνταξη. Όλο το σύστημα είναι εξαρτάται, ας το πω, ένας πυλώνας από τον άλλο. Δηλαδή η ανεργία, το ασφαλιστικό, η αδήλωτη εργασία, η δηλωμένη εργασία. Αυτοί είναι 3 παράγοντες που επηρεάζονται πάρα πολύ έντονα μεταξύ τους. Σε μια χώρα με πάρα πολύ υψηλή ανεργία έχεις πρόβλημα και με το ασφαλιστικό, διότι έχεις πολύ χαμηλή εισρωή από τις εισφορές. Αν έχεις αδήλωτη εργασία, το ίδιο. Είναι ένα τρίπτυχο δηλαδή που πρέπει να ισορροπήσει όλο μαζί για να έχεις ένα σταθερό σύστημα. Εμείς κάναμε μια μεταρρύθμιση το 2016 ασφαλιστική, η οποία έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά, με περιορισμούς βέβαια τότε, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν έγινε όπως
όπως θα την ήθελε κανείς εν κενώ, είχε δημοσιονομικούς περιορισμούς, είχε τρόικα, είχε διαπραγμάτευση, είχε πάρα πολλά πεδία. Αλλά βάλαμε τους πυλώνες για να φτιαχτεί ένα σύστημα βιώσιμο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις μελέτες που έχουμε, είναι οπωσδήποτε βιώσιμο μέχρι το 2060. Μέχρι τότε φτάνουν οι μελέτες και θα συνεχιστούν εν συνέχεια με το βάθος των ετών. Άρα έχουμε θέσει τα θεμέλια. Όσο καλύτερα πηγαίνει το ζήτημα της μείωσης της ανεργίας, όσο περισσότερο χτυπάμε την αδηλωτή εργασία, όσο βελτιώνονται και τα δημόσια οικονομικά, τόσο μπορείς λίγο να διορθώνεις και το σύστημα ώστε να γίνεται και πιο ανταποδοτικό. Γιατί αναδιανεμητικό είναι, δηλαδή προστατεύει, έτσι όπως φτιάχτηκε με το θεσμό της Εθνικής Σύνταξης, προστατεύει τους ανθρώπους, τους πιο φτωχούς, ας πω έτσι, αλλά έχει ανάγκη να γίνει και περισσότερο ανταποδοτικό για να μπορεί κανείς να έχει νόημα να μένει και παραπάνω στη δουλειά του. Βασικά θεμέλια όμως τέθηκαν. Συμφωνία Πρεσπών, πάω σε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Θέλω το σχόλιο σας. Είστε Μακεδονίτσα, αν δεν κάνω λάθος, από τα Γιάννητσα. Τώρα κάποιοι θα ρωτήσουν από τη Νότια Μακεδονία, κυρία Χτσιόγλου. Λοιπόν, θέλω το σχόλιο σας απαραίτητα. Αυτή είναι ελληνική Μακεδονία. Σας ακούω. Κοιτάξτε. Σας τύχησε ίσως αυτό πολύ στις εκλογές. Λέτε για Μακεδονομάχους όψιμους στη Νέα Δημοκρατία. Εκλογικά, ναι, με την έννοια του κόστους, νομίζω πως είναι προφανές ότι είχε κόστος ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό, αλλά αυτό δεν θα ήταν ανασταλτικός παράγοντας για να κάνουμε τη συμφωνία. Mm-hmm. Η συμφωνία αυτή επέλυσε ένα ζήτημα που ήταν κορυφαίο και ταλάνιζε τις σχέσεις δύο χωρών αλλά και ολόκληρα τα Βαλκάνια για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Το επέλυσε με έναν τρόπο που σεβάστηκε απολύτως την εθνική γραμμή, όπως είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια και επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας. Άσχετα αν μετά η Νέα Δημοκρατία έκανε, ενώ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε διάφορα παιχνίδια πολιτικά προκειμένου να κερδίσει ή να πείσει ένα ακροατήριο για λόγους καθαρά ψηφοθυρικούς. Στο παρελθόν επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας η εθνική γραμμή ήταν αυτή τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων. Και μάλιστα εμείς πετύχαμε και ένα βήμα παραπάνω να κάνουν συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνει ένα κράτος. Ένα κράτος να αλλάξει το σύνταγμά του, να αλλάξει το όνομά του, όπως το ίδιο ονομάζει τον εαυτό του, να αφαιρέσει αλλοτριωτικούς χαρακτηρισμούς μέσα από το Σύνταγμα και να κάνει σημαντικά βήματα αλλαγών με σεβασμό στη συμφωνία. Εκεί και ενώ κάναμε αυτή τη διαπραγμάτευση, ενώ πετυχαίναμε αυτά τα ζητήματα σε εθνικό επίπεδο που θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί, η Νέα Δημοκρατία τότε έσπερνε σπόρους για την ανάδειξη εθνικιστικών αντιδράσεων. Τις κάλυπτε. Θυμάστε ότι είχαμε προπυλακισμούς βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έλεγε τίποτα η Νέα Δημοκρατία, δεν καταδίκαζε ποτέ αυτά τα φαινόμενα. Την ίδια στιγμή εντός του χώρου της είχαμε ακροδεξίες εξαλωσύνες. Τελειώνει η υπόθεση, κάνουμε εθνικές εκλογές με αυτό το ζήτημα να είναι κορυφαίο στην αντιπαράθεση και με το που βγαίνουμε από τις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία λέει ότι τη συμφωνία όχι απλώς θα την τηρήσει, αλλά θα την τιμήσει κιόλας. Αν αυτό δεν είναι αναδίπλωση πολιτική, δεν ξέρω τι είναι. Και σήμερα ουσιαστικά αυτό που βιώνουμε είναι έξαρση αυτών των ακροδεξιών ρατσιστικών εν πολλής εκφράσεων και πολιτικών θέσεων που καλλιεργήθηκαν έντονα εκείνη την περίοδο και σε ένα άλλο κορυφαίο ζήτημα που είναι το προσφυγικό. Θα ερχόμουν σε αυτό λοιπόν. Μην προλαβαίνετε, αλλά δεν πειράζει, θα την κάνουμε τη γέφυρα. Καλωσορίσατε τη Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα. Βέβαια, σας κατηγορεί, το υπενθυμίζω, ότι εσείς με τις τοποθετήσεις Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Χριστοδουλοπούλου δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Ελάτε. Δημιουργήσατε, ήταν που ήταν στραβό το κλίμα. Το έφαγε ο Γάιδαρος, που λέει και ο θυμόσοφος λαός. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι το προσφυγικό δημιουργήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα, περίπου αυτό έλεγε. Αυτό είναι ένα αστείο επιχείρημα. Το προσφυγικό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Το προσφυγικό προκαλείται, οι προσφυγικές ροές δημιουργούνται από πολέμους που συμβαίνουν στις αντίστοιχες χώρες, από γεωπολιτικές συνθήκες. Δεν έχει καμία σχέση με την, δεν έχει καμία σχέση η δημιουργία του με τον τρόπο που στέκεται μια εθνική κυβέρνηση. Αυτό που έχει σχέση με το πώς στέκεται μια εθνική κυβέρνηση είναι το πώς το αντιμετωπίζεις. Εμείς εκεί τι κάναμε. Προσπαθήσαμε σε δύο μέτωπα. Εντός της χώρας να θέσουμε δομές και μέτρα προκειμένου να διευκολύνουμε κατά το δυνατόν την επίλυση των προβλημάτων, κυρίως στα νησιά. Δεν λέω ότι το λύσαμε. Λέω όμως ότι με απόλυτη συνείδηση του τι θέλουμε να κάνουμε, το παλέψαμε. Είτε αυτό αφορά τις μεταγκαταστάσεις προσφύγων, τη χορήγηση ασύλου, την προστασία ή την ιατρική φροντίδα και την προστασία αυτών των κατατρεγμένων ανθρώπων, είτε αφορά την επιστροφή τους, την οικειοθελή επιστροφή τους σε χώρες, είτε την επανένωση με τις οικογένειές τους. Και ενώ τα προχωρούσαμε όλα αυτά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι
ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, όλες οι χώρες να δεσμευτούν σε κάτι. Πετύχαμε τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, που επίσης διευκόλυνε τη χώρα. Έχει μαύρα σημεία, αλλά διευκόλυνε τη χώρα. Σε εθνικό επίπεδο είχαμε μια αντιπολίτευση να λέει ότι το πρόβλημα το δημιουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Το δημιουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν γίνονται εθνικές εκλογές, ακριβώς πάλι επειδή είχε χτίσει αυτή την αντιπολιτευτική γραμμή, δεν κάνει τίποτα για δύο μήνες, κοιτάζει το πρόβλημα από μακριά, σκάει το πρόβλημα, ο πληθυσμός στα νησιά δηλαδή υπερδιπλασιάζεται και υπερτριπλασιάζεται, από 5.000 που αφήσαμε στη Μόρια έγιναν μέσα σε δύο μήνες 17.000 πρόσφυγες, σκάει το πρόβλημα για να έρθει εκ των υστέρων η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πει έχουμε γεωπολιτικό τελικά θέμα και να παραδεχθεί ο κ. Χρυσοχοΐδης απόλυτη αδυναμία διαχείρισης. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και κοστίζουν εθνικά, κοστίζουν στο κράτος. Ήρθε για να μείνει και αυτό το πρόβλημα πέρα από τα οικονομικά που συζητήσαμε, Υπουργέ, και το μεταναστευτικό. Γιατί και η Στερεά Ελλάδα εδώ πέρα που εκπέμπει φωνή του ένα, ξέρουν και υπάρχουν και φωνές, υπάρχουν φωνές αλληλεγγύης, αλλά υπάρχουν και φωνές αντίδρασης, είναι όπως τον Καραβόμηλο, όπως και σε άλλες περιοχές. Είναι άλλο το προσφυγικό και είναι άλλο το μεταναστευτικό. Αυτή την σύγχυση την κάνει η Νέα Δημοκρατία και κάνει λάθος που κάνει αυτή τη ζήγηση. Το προσφυγικό είναι ένα διαφορετικό ζήτημα από το μεταναστευτικό. Αν πάντως ήρθε για να μείνει, το ζήτημα είναι εάν κανείς είναι έτοιμος να πάρει μέτρα για να βοηθήσει στην επίλυσή του. Αυτό είναι το θέμα και μάλιστα εμείς η δουλειά μας, ενώ πια ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση, δεν είναι να λέμε πόσο άσχημα τα κάνει στη Νέα Δημοκρατία, ευτυχώς που τα κάνει άσχημα και δικαιωνόμαστε. Η δουλειά μας είναι να λέμε ακόμη και τώρα, ακόμη και αν χάσαμε αυτούς τους 4 μήνες ως χώρα, από μόνο σε αυτές τις ακροδεξίες εξαλωσύνες μέσα στο χώρο σου, Νέα Δημοκρατία, άστε στην άκρη, βγάλτε σε έξω. Δεν είναι το ζήτημα να ψήνεις χοιρινά σουβλάκια για να τιμωρείς τον πρόσφυγα. Έτσι, και συγκεντρώσου στο να πάρεις μέτρα που θα διευκολύνουν τη χορήγηση ασύλου, τη μεταγκατάσταση των προσφύγων, αλλά και να θέτεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ανάγκη συλλογικής επίλυσης του προβλήματος. Σε δύο βάσεις λοιπόν, εσωτερικά και ευρωπαϊκά, να δουλέψεις για να διαχειριστείς το πρόβλημα. 2-3 ζητήματα, γιατί ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, το ξέρω. Νοβάρτης, ένα ζήτημα που μιλήσατε σχεδόν για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Ουσιαστικά λένε στη Νέα Δημοκρατία ότι σας έχει γυρίσει μπούμεραγκ και με τον κύριο Πικραμένο σήμερα να αναφέρεται στις σκευωρίες ουσιαστικά που χτίσατε τότε ως κυβέρνηση. Σας ακούω, η νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας πολίτης αυτή τη στιγμή που σε μια συζήτηση που θα κάνει σε ένα καφέ ή με τους φίλους του ή με την οικογένειά του θα λέει πόπο τη σκευωρία που ήταν η Νοβάρτης. Νομίζω ότι αυτό που λέει ο κόσμος είναι τι θα γίνει, θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Πού πήγαν τόσα λεφτά. Αυτό εγώ ακούω ως κοινωνικό αίτημα. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Όλα αυτά τα λεφτά που χάθηκαν, που ήταν η Νοβάρτης, που μπορεί να ήταν και άλλα πράγματα, η διαχείριση που έκαναν οι τράπεζες για παράδειγμα. Αυτό είναι το κοινωνικό αίτημα. Δεν είναι το κοινωνικό αίτημα, ούτε η συζήτηση είναι αν υπάρχει σκευωρία. Αυτό τώρα προσπαθεί να μας το φορέσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Στη Νοβάρτης λοιπόν είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Υπάρχει τεράστιο σκάνδαλο και νομίζω ότι ο καθής το καταλαβαίνει. Με ποια έννοια. Είχαμε υπερτιμολόγηση φαρμάκων. Είχαμε. Οι τιμολογήσεις των φαρμάκων υπογράφονται από υπουργούς. Υπογράφονται, υπουργικές αποφάσεις είναι. Άρα είχαμε ένα τεράστιο ζήτημα ως προς τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Οπωσδήποτε. Απώλεια δεκάδων δισεκατομμυρίων. Αν τώρα έχουμε δωροδοκία ή δεν έχουμε δωροδοκία, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αλλά να την αφήσουμε να το κρίνει. Άρα μην λέμε τώρα ότι εδώ δεν υπάρχει σκάνδαλο. Υπάρχει σκάνδαλο μεγατόνων και καλό θα ήταν και η Νέα Δημοκρατία να δουλεύει με τρόπο που να διαλευκανθεί αυτό. Διότι νομίζω ότι μετά είναι υπόλογοι. Όσον αφορά τώρα το άσυλο, ένα μεγάλο θέμα για το εκπαιδευτικό μιλάω κομμάτι. Εδώ ανοιχτά σχεδόν από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι έχετε κάποιους δεσμούς με τους μπαχαλάκηδες ουσιαστικά, κύριε Αχτσιόγλου, με τα πρόσφατα επεισόδια και έχουμε και αποκορύφωμα το Πολυτεχνείο σε λίγες ημέρες, ώρες ουσιαστικά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτό που έκανε αυτές τις μέρες ήταν ένας επικοινωνιακός αντιπερισπασμός. Πολύ δημιουργικός. Δεν θα της το, το δώσω αυτό, ναι. Οπωσδήποτε. Πολύ δημιουργικός. Καταλήξανε όλα τα μέσα να ασχολούνται με αυτό. Αλλά αντιπερισπασμός. Δηλαδή, επειδή υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα στο προσφυγικό, επειδή ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Εν συνεχεία, και υπήρχαν και αυτές οι εξαλωσύνες, η ακροδεξία στο εσωτερικό της, εν συνεχεία κάνει μια επίθεση στη βάση του νόμος και τάξη, του δόγματος αυτού, για να δείξει πόσο τρίζει τα δόντια και μπορεί να, είναι, να ταΐζει, ας πούμε, και αυτές τις ανάγκες του κυρίως ακροδεξιού ακροατηρίου. Είναι άλλο πράγμα η εξάρθρωση μιας τρομοκρατικής οργάνωσης.
που έγινε και δόθηκαν και συγχαρητήρια στην Ελλάς για την επιτυχία της αυτή. Είναι άλλο πράγμα το ότι ευρέθησαν αντικείμενα επικίνδυνα σε συγκεκριμένο χώρο του Πανεπιστημίου και είναι εντελώς άλλο πράγμα να παρατάσεις τα ΜΑΤ εντός του Πανεπιστημίου και να ασκούν βία απρόκλητη σε 200 φοιτητές. Να τους πάνε τα χέρια, τα παιδιά να είναι στα νοσοκομεία και να γίνεται αυτή η κατάσταση που μας γυρνά αιώνες πίσω. Δεκαετίες μάλλον πίσω, όχι αιώνες, δεκαετίες πίσω. Αυτά είναι άλλα ζητήματα. Είναι πολύ επικίνδυνος ο τρόπος που έχει οξύνει αυτή την κατάσταση στα πανεπιστήμια η Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί με όλους τους τρόπους να υποβαθμίσει το δημόσιο πανεπιστήμιο και να το παρουσιάσει ως άντρο τρομοκρατών. Είναι προσβλητικό και παροξύνει πάρα πολύ την κατάσταση. Δημιουργεί η ίδια, θα γίνει υπαίτια δηλαδή πολύ έντονων επιθετικών αντιδράσεων από την πλευρά της φοιτητικής κοινότητας. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το λόγο στο οποίο βρεθήκατε σήμερα στη Λαμία Υπουργέ και είχε να κάνει με την ανασυγκρότηση, το προοδευτικό μέτωπο. Κλείνοντας λοιπόν την κουβέντα, το ερώτημα που βγαίνει είναι: ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ουσιαστικά με πολύ ψηλά ποσοστά, δεν ήταν, και δεν είναι ένα κόμμα του 3-4%. Ποια είναι η στόχευση, ποιος είναι ο πύχης για το επόμενο διάστημα, γιατί είστε δευτεραγωνιστές ουσιαστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε στον κεντρικό προοδευτικό πόλο μετά τις εθνικές εκλογές του Ιουλίου. Ουσιαστικά κατοχυρώθηκε στο πολιτικό σκηνικό ως στιβαρός προοδευτικός πόλος. Εκεί δηλαδή που οι πολίτες κοιτούν και ακουμπούν τις προσδοκίες τους οι προοδευτικοί δημοκρατικοί πολίτες. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι πολίτες εμπιστεύονται το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γίνει τα τελευταία χρόνια αρκετά. Αυτό που είναι δική μας δουλειά τώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να εμπιστευθεί όλο αυτόν τον κόσμο. Να αντιστοιχίσουμε δηλαδή τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, όποιον ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, όποιον κοιτάει προς τα εμάς, όποιον έχει απαιτήσεις, προσδοκίες από εμάς, με τον οργανωτικό, δηλαδή με αυτό που συνιστά αυτή τη στιγμή το κόμμα που είναι περιορισμένης δυναμικής. Αλλά θέλω να πω κάτι. Ο στόχος δεν είναι το κόμμα. Το νόημα όλης αυτής της δουλειάς, δημοκρατικό προσκλητήριο, οι περιοδίες που γίνονται από εμάς, οι κουβέντες με τον κόσμο, το νόημα δεν είναι να γράψουμε μέλη. Το νόημα είναι η κοινωνία. Ο στόχος είναι η κοινωνία. Πώς δηλαδή θα διαμορφώσουμε το όχημα, εν προκειμένου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το όχημα, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία, ευνομούμενη, πιο αποτελεσματική, μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των πολιτών, πιο κοινωνική. Άρα για μας ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το όχημα, το εργαλείο, το μέσο και όσο πιο διευρυμένος είναι, όσο μεγαλύτερη επαφή έχει με τον κόσμο που θέλει να εκφράζει, τόσο πιο ριζοσπαστικός θα είναι και τόσο πιο αποτελεσματικός θα είναι για να πετύχει το στόχο που είναι η κοινωνία. Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο κεντρικό μας δελτίο. Καλή συνέχεια στις περιοδίες. Καλό βράδυ. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα από ολόκληρη την περιφέρεια της Θεράς Ελλάδος. Εσείς μείνετε μαζί μας με τη συνέχεια του προγράμματός μας. Ακολουθούν τα νέα για τον καιρό. Από όλους όσοι εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ. We'll be right back.